Thank you. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε ο Θεός Πανηγύτριά σου, ο Θεός δόξα σε. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο βοδοχο παρών και τα πάντα πληρών. Ο θησαυρός των αγαθών και ζωής σου χορηγός, ελθέα και σχήνος σου εν ενημήν και καθάρισε μας ο βάσης κυλίδος και σώσουν αγθέτες ψυχάσιμων. Αμήν Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Θάνος, ελέησον ημάς. Δόξα τω Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς και λάβει τις αμαρτίες ημών, δεύτερες χώρες ημών. Αμήν. Άγιε πίστη ψυχή και ασθενείες ημών. Ένα και εντωμάτως, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα τω Πατρί και Υιώ και Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αεί στην τρομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γιατί θέλημά σου, ως τον όγιο επί της γης, τον άρτον ημών των επίου σου, δώσε μου σήμερα. Και άφησε μεν τα βλήματα ημών, και μες αφήνω τους φυλάτες ημών, και μη σε να έχεις ημάς πειρασμόν. Χαρίσε ημάς από τον πονηρού. Ότι σου στην Βασιλεία και δύναμη και δόξου Πατρός και του Αγίου Πνεύματος είναι και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν σώσον Κύριε το λόγο σου και ευλόγησε τον Κύριο να μην σου νίκης βασιλέας και δαρβάρα δρόμους και δυσόν φυλάρντε τους ευρώ σου πολίτε μου. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίου Πνεύματι ψωδίσου στους ευρώ εκουσίες τύπου νύμους και γη πολιτείας και τρομούς δόσεις Χριστέ ο Θεός έφρον την άμεση πιστούς βασιλείς ημών. Νίκας χορηγόνα της και των πολεμήν της συμμαχία να έχει τη συνόρμη και τρόπο και νίκη και έχεις τώρα στον άλλο μην προστασία φορά και κατέσχε την παρήδηση κατά της ξύσης μόνο πέμπνη θα το και. Στήριξε Ορθοδόξων πολιτείων, σώσε και άλλε βασιλέ και χωρί για αυτού την νίκη. Διότι έδεκε στον Θεό μόνο ευλογημένη. Ελεήσον ημά ο Θεό κατά το μέγα, έλεο σου Θεό μεθά σου επάγουσον και έλεήσον. Ελεήσον, κύριε Ελεήσον, κύριε Ελεήσον. Έτσι Θεό μεθά υπέρ των ευσεβών και Ορθοδόξων Χριστιανών. Ελεήσον, κύριε Ελεήσον, κύριε Ελεήσον. Έτσι Θεό μεθά υπέρ του Αρχιεπισκόπου και Πατρόσιμων Σάβα και πάση τη Εν Χριστώ ημών αδελφότητο. Κύριε Ελεήσον, κύριε Ελεήσον, κύριε Ελεήσον. Ότι ελίμων και φιλάνθρωπο Θεό υπάρχει και εσύ την δόξαν αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε. Δόξα τη Αγία και Μαουσίο και Ζώπιο και Διαιρέτου Τριάδη πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Glory to God in the highest and earth peace he will among men. Glory to God in the highest and earth peace he will among men. Glory to God in the highest and earth peace he will among men. O Lord, you shall open my lips, and my mouth will declare your praise. O Lord, you shall open my lips, and my mouth will declare your praise. O Lord, why do those who afflict me multiply? Many are those who rise against me. Many are those who say to my soul, there is no salvation for him and his God. But you, O Lord, are my protector, my glory, and the one who lifts up my head. I cried to the Lord with my voice, and he heard me from his holy hill. I lay down and slept, I woke, for the Lord will help me. I will not be afraid of 10,000s of people who set themselves against me all around. Arise, O Lord, and save me, O my God, for you struck all those who are foolishly at enmity with me. You broke the teeth of sinners. Salvation is of the Lord, and your blessing is upon your people. I lay down and slept. I woke, for the Lord will help me. Κύριε, μην το θυμώσω λέξη με μετά του γιος παιδεύσαι, μετά βαίνεις ο Παϊστάνο και πίστη έξι με τη χείρα σου. Ο καστινής της αγγίου μου της όλου σου αγγίου σου, καστινή είναι της οστέλη μου ψόβδρο μάρτη αρμό, ότι ένα μία πριν και αφαλή μου σε φορτή βαρύνης από με. Προσώρησε και εσύ άπησε μόνο πες μου ψόβδρο σε φρασίζεις με τελεπώσεις και κατεκάμφθαινε ως τέλος σου αλήτρη μέση και θα πάω στο παραβόμενο. Ότι ψέμα μου επιστρέψει ο μάτι και ο καίστη τη ακή μου, κακό θα κοιτάξει να θεωρεί φόρο λέγοντα στραμμένο τη καρδιά μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου, στραμμένο σου καβε κρύβει, η καρδιά μου τεράστια και τα λοιπά μου σχίζει με το φω του θερμών μου και αυτό καίστη με δεμού. Οι φίλοι μου και οι πιστοί μου ξαναντίζουν μου ήγκησαν και έστρε και εξεβιάζονται τι ψηφίε του σε καμελά τη ματαιότητα και δελειώτη όλη την ημέρα με λέτησαν. Εγώ δεν σου κοφό σου κρύβουν οι σιλάδε που νίγουν το στόμα δευτού και γινόμενο σε άνθρωπου που κοκούν και που έχουν το στόμα δευτού ρεμού. Ότι εμείς οι κύριοι ελπίσει, εσύ ακούς κύριε Θεός μου, το είπαν μου, είπατε επιχαρώσει από χθήρι μου, σε αυτήν την πόση με επιγνωριμόνισαν. Ότι ως μάστε, εσύ έντιμος κύριε, δεν μου λαμπίαν μου, εστίδει απαντός, ότι την αρμία μου, εμείς τελώ και μόνο εμείς υπέρ της αμαρτίας μου. Δε εχθήρι μου ζώσει και κρατάει το πέρμα και επιθύνησε με εσύ με αδίκως. Για τα πόδια μου είχα κάνει, έρθει να αντίβαλαν με επικατά δύο κρότες, αν είναι μία καταλήψη με κύριε Θεός μου, όπως της είπε μου, πρόσχεσαι στη βοηθειά μου και της σωτηρίας μου. Μία καταλήψη με κύριε Θεός μου, όπως της είπε μου, πρόσχεσαι στη βοηθειά μου και της σωτηρίας μου. O God, my God, I rise early to be with you. My soul thirsts for you. How can my flesh thirst for you in a desolate, impassable, and waterless land? From the holy place I peer before you to see your power and your glory. Because your mercy is better than life, my lips shall praise you. Thus I will bless you in my life. I will lift up my hands in your name. May my soul be filled as with marrow and fatness.
and my mouth shall sing praise to you with lips filled with rejoicing. If I remembered you on my bed, I meditated on you at daybreak. For you are my helper, and in the shelter of your wings I'll greatly rejoice. My soul follows close behind you, your hand takes hold of me. But they seek for my soul in vain. They shall go into the lowest parts of the earth. They shall be given over to the edge of the sword. They shall be given be a portion for foxes. But the king shall be glad in God. All who swear by him shall be praised. For the mouth that speaks unrighteous things is stopped. I meditated on you at daybreak, for you are my helper. And in the shelter of your wings I will greatly rejoice. My soul falls close behind you. Your right hand takes hold of me. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Both now and ever, to ages of ages. Amen. Alleluia, 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 glory to you, God. Alleluia, 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 glory to you, God. Alleluia, 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 glory to you, God. Lord, have mercy, Lord, have mercy, Lord, have mercy. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, both now and ever, and to ages of ages. Amen. Κύριε Θεός, σωτηρίες μου, μέρασε για χριστή έχνη αντίωση, σε αυτά τον οποίο σου προσεφή μου, κοινό του συνδέση μου. Όταν εμπνήσε καγόν ψυχή μου και ζωή μου, το αντίγησε, προσλογής και πότε βανότερος λάχων, ρηγήθηρος ο άνθρωπος, ο βοήθησος και συλλέθρος, τραποτεία και θέτας του τάφωνο και εμπνήσε τέντη και της χειρός οπόστησαν. Έθι πτώμα λάχο, το τάτος κοντινής και σκιά θανάτο που με έβησε, ηθή θυμός και ο πάντος μου τρος μου σε πίσω με. Εμάκρινες του γνωστούς μου, από μου θυν τόμα δεν είμαι αυτής παραδόθεν, διώξω πόλευο, θα μη σε είσαι απτωχίες. Εκεί έκραξα προς σε, Κύριε, όλη την ημέρα διαπέτασέψα τα σχήρες μου, μη της νεκρής πίσης τα βάση, η τρέστη σου ξεμοζηδέσει. Μη διηγηστέτες του τάφου, το λέω σου λεθιά σου, διαπολή, επίγνωση του στο σκότη, θα μας σιάσου και δικές σου, ίσο και επιλεγημένη. Κακό προς ο Κύριε, και έκραξα και το πρωί προσεφή μου προθάσεις, να την Κύριε, βοθείς την ψυχή μου, στρέψε το προσωπό σου επί μου. Το χώσου μη γόνια κόψε, γνωτητός μου, ψωθείς, δεν ταπεινώθην και ξεπορήθην. Επαμέδει, ήλθαν ο Γιάς Φαφές, με σε ξετάρεξάλμε και κλωστάλμε σε ίδωρο όλη την μέρα, περιέρχομαι άμα. Εμάκρυσε με μου, φίλε, την πισή του γνωστού μου αποτελεπορίε, κύριε Θεό, σε εταιρείε μου, μέρε και έξι νυχτή αντίρρηση. Σε αυτά τον οποίο σου πει, αφή μου, κύριε Θεό, συνδέησή μου. Blessed the Lord, O my soul, and everything within me, bless his holy name. Blessed the Lord, O my soul, and forget all his rewards, who is merciful to all your transgression, who heals your diseases, who redeems your life from corruption, who crowns you with mercy and compassion, who satisfies your desire with good things, and your youth is renewed like the eagles. The Lord shows mercy and judgment to all who are wrong. Made known his ways to Moses, the things he willed to the sons of Israel. The Lord is compassionate and merciful, slow to anger and abounding in mercy. He will not become angry to the end, nor will he be wrathful forever. He did not deal with us according to our sins, nor reward us according to our transgressions. For according to the height of heaven from earth, so the Lord reigns in mercy over those who fear him. As far as the east is from the west, so he removes our transgressions from us. As the Father has compassion on his children, so the Lord has compassion on those who fear him. For he knows how he formed us. He remembers we are dust. As for man, his days are like grass. As a flower of the field, so he flourishes. For the wind passes through it, and it shall not remain, and it shall no longer know its place. But the mercy of the Lord is from age to age upon those who fear him, and his righteousness upon children's children, such as keep his covenant and remember his commandments to do them. The Lord prepared his throne in heaven, and his kingdom rules over all. Blessed, Lord, are you, his angels, mighty in strength to do his word, so secure the voice of his words. Blessed, Lord, are you, his hosts, his ministers to do his will. Blessed, Lord, are you, his works. In all places of his dominion, blessed Lord, O my soul. In all places of his dominion, blessed Lord, O my soul. Κύριε Σάξο, τη προσευχή μου, ρόδο του Δεσίμου, τη λυθιά σου, οξόν, τη δικιά σου, και μισά τη χρήση με το δόλο σου, αντίο δίκη τη ντροπία σου, παζών. Πάντα και τα διάκρινα φράκτη μου, τα πίνα στην ειδική τη ζωή μου, κάθισε μα και τνήσε του κρυσόνου και κυρίε που έχουν τα πράγματα τη καρδία. Εμνήστε την ημερών, να και να μελέτη σε πάση θέση, το οποίο το χειρό σου μελέτη, το διαπέτασε προ τα χείλη ψυχού συνήθρω. Τα χείσαι όπως αν κύριε ξένη με το πνεύμα μου, όπως τρέψω προς ο πόλος επαμού και με δισκαβαίνω στους λάκων. Ακουστών πίσω μου, δεν το λόγω στην ψήφι, ψευγνωρίσω μου, κύριε, δεν παρέσω προς σέρα την ψυχή μου. Εκθέλω με τον θρόνο, κύριε, προς εγκατεύχω, δεν ξέρω με την πίτα θελημά σου, δεξιό Θεός μου. Το πνεύμα στο καθόν, δεν γίσαι πήγε θέρι, δεν δώσεις και ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκλείψω στην ψυχή μου, το λέω σου, ξατρέψω αυτό το διοπολί σπάντα σου, στλίβοντας την ψυχή μου, το δούλου σου ημί. Σε άκουσα όμως και τη δικαιοσύνη και μη σε έσχεσαι με το δούλου σου. Σε άκουσα όμως και τη δικαιοσύνη και μη σε έσχεσαι με το δούλου σου. Το πνεύμα στο καθόν, δεν γίσαι μεγή ευθεία, δόξα πατρί και η όγκη ο πνεύμα την καινήν και έγκη στον αυτόν αιώνα μην. Αλληλούια, 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 δόξα Θεός, αλληλούια, 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 δόξα Θεός. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν Κύριε, δόξα σοι. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμβατος κόσμου, της θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Το δύσκολη χάσιν φωτώσουν τους good faith reverence. And the fear of God, let us pray to the Lord.
For Pius and Orthodox Christians, let us pray to the Lord. Archbishop and Father Savas, for the Honorable Presbyterate, for the Diaconate of Christ, for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. For our country, for the President, and for all public service, let us pray to the Lord. For this city and for every city and land, and for the faithful living in them, let us pray to the Lord. Υπέρ ευκρισίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου Δεϊθόμεν. Υπέρ πλεόντων, οδηπορούντων, υπτεμένων, οσούντων, καμνόντων, εχμαλώντων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου Δεϊθόμεν. For deliverance from all afflictions, right danger and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Αντίλαβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάρη της Παναγίας Εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου της Κρίνης Θεοτόκου και Παρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσεντα σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν τη ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ό,τι πρέπει εσύ πάσα δόξου τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Υιό Πνεύματι είναι και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν, Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. Oh, give thanks unto the Lord and call upon His holy name. God is the Lord and hath appeared unto us. Blessed is He that cometh in the name of the Lord. Πάντα τα αίθια και κλωσσάνουμε και το όνομα την Κύριου μην άμεν αυτούς Θεός Κύριος και επέφανεν ημίν ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου. This is the Lord's doing, it is marvelous in our eyes. God is the Lord and hath appeared unto us. Blessed is He that cometh in the name of the Lord. Ότε κατήλθες προς τον θάνατον, η ζωή αθάνατος, τότε τον άδεινε νέκρος αστία στραπή της θεότητος, ότε δε και τους τεθνεώτας εκ των καταχθονίων αρέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων νεκράβγαζων, Ζωδότα Χριστέ ο Θεός ημών δόξα Σύ. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. When Thou didst submit Thyself unto death, O Thou deathless and immortal One, then Thou didst destroy hell with Thy godly power. And when Thou didst raise the dead from beneath the earth, all the powers of heaven did cry aloud unto Thee. O Christ, Thou giver of life, glory to Thee. Εν ειν και αεί και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάντα υπερένιεν, πάντα υπερέν, δοξέντα σε αθέωτο και μυστηρία. Τη αγνία εσφραγισμένη και παρθενία φυλατωμένη, μήτηρε γνώστης αψευδής. Θεόν τεκούσα αληθινόν αυτόν οικέτευε σωθήνετας ψυχάς ημών. Έτηκε την ειρήνη του Κύριου Δεϊθόμεν. Ανηλαβούς όσων ελέησον και διεφύρεξεν ημάς Θεός της η χάρη της. Της Παναγίας Αχράντου υπερευλοημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεότο και υπερθένου Μαρίας. Με τα πάντα των Αγίων μνημονεύσαντες για αυτούς και αλλήλους και πάσνη ζωήν ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Κύριε. Ότι σον το κράτος και σου εσύν η βασιλεία και η δρύμης και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο ευχήμων Ιωσήφ από του ξύλου καθελών το άχρεντο σου σώμα συντώνει καθαρά η λύσας και αρώμα συν εν μνήματι και νοκιδεύσας απέθετο αλλά τριήμερος ανέστης Κύριε παρέχον το κόσμο το μέγα έλεος. Glory to the Father and to the Son and to the Holy Spirit. Unto the myrrh-bearing women did the angel cry out as he stood by the grave. Myrrhs are meet for the dead,
But Christ hath proved to be a stranger to corruption. But cry out, the Lord is risen, granting great mercy to the world. En in kia in Jesus ionus nion amin, hyper de doxas meni, parchis theoto ke parthene im numen se, thia gatu stavru tu iusu, katevlis dio lavis ke o thanatos technike, necrothenes anestimen ke zois ixiothimen, τον παράδεισον ελάβομαι την αρχαίαν απόλαυσιν, Θεό ευχαριστούντες τοξολογούμεν, ως κρατέων Χριστών των Θεών ημών και μόνον πολυέλεων. Τον λίθον του μνήματος φραγιστήν εμή κολλήσα, στην πέτραν της πίστεως, Αναστάς παρέσχες πάση, Κύριε, δόξα Σύ. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. The choir of the disciples, together with the myrrh-bearing women, rejoice with one accord, for we celebrate our common feast with them unto the glory and honor of thy resurrection. And through them, O man, befriending Lord, grant great mercy unto thy people. En ikia ikesus eones neon amin, υπέρ ευλογημένη, υπάρχεις Θεότο και παρθένε ημνούμενσε, δια γάτου εξούς αρχοθέντος, ο άδης ηγμαλώτιστε, ο αθάμανατ κεκλείτε. Η καταράν ενέκροτε, η Εύα ηλευθέρωτε, ο θάνατος τε θανάτωτε, και ημείς εζωπήθημεν. Διό ανυμνούντες φόμεν, ευλογητός Χριστός ο Θεός ημών, ούτως ευδοκίσας δόξασι. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου, των αγγέλων ο Δήμος κατεπλάγει ορών σε νεκρής λογιστέντα, του θανάτου δε σωτήρ την ισχύν καθελόντα, και συνε αυτό τον Αδάμε γύραντα και εξάδου πάντας ελευθερώσαντα. Blessed art thou, O Lord, teach me thy statutes. Wherefore, O women disciples, do ye mingle sweet-smelling spices with your tears of pity? The radiant angel within the sepulchre cried unto the myrrh-bearing women, Behold the grave and understand, for the Savior is risen from the tomb. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. In early morning the murderers came mourning to your tomb, but an angel appeared before them and said, The time for mourning has passed, weep not, go and proclaim his resurrection to the apostles. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά σου, μυροφόροι γυναίκες με τα μύρων ελθούσε προς το μνήμα σου σωτέρεν ηχούντο, αγγέλου τρανός προς αυτά στεγκωμένου, τι με τα νεκρών των ζώντα λογίζεστε, ως Θεός γαρεξανέστη του μνήματος. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. We adore the Father as also the Son and the Holy Spirit, the Holy Trinity in one essence, crying with the seraphim, Holy, holy, holy art thou, O Lord. Και νυν και αΐ και εις αιώνας των αιώνων, αμήν, ζωδό την τεκούσα ελυτρός ο Παρθένε, τον Αδάμ αμαρτίας, αρμονήν θέτει Εύα, ανηλείπης παρέσχες, ρεύσαντα ζωής ηθινέ προς ταύτην δε, ο εξούς αρχωθείς Θεός και άνθρωπος. Αλληλούια, 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 δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, 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 glory to thee, O God. Αλληλούια, αλληλούια.
δόξεσαι ο Θεός. Again and again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessing, glorious Lady of Theotokos, Neva Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. For blessed is your name and glorifies your kingdom, of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Now and forever, and through the ages of ages. Amen. The woman went to the tomb after your passion to anoint your body, O Christ our God. They were astonished when they beheld a vision of angels, for they heard them crying with a loud voice, "The Lord is risen, and has granted the world great mercy." Εν το ουρανό τα όματα εκπέμπουμου της καρδίας προσέσοντης όσον Μεσσία επιλάμψει. Have mercy on us who are at fault before thee greatly every hour, O my Christ, and before thee, and grant means that we may repent before thee. Vox abatrike, o keo pneumati, ενήν και εις αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίω πνεύματι το βασιλεύει πέλη, το αγιάζει το κτηνήν, την κτήσιν, Θεός χαρέστην, ομόσιος πατρί και λόγος. Ημί ότι Κύριος είναι εν ημίν, της ικανός ως φυλαχθήν, εκ του εχθρού άμα και ανθρωποκτώνου. Surrender not thy servant unto their teeth, O Savior, for like unto a lion, so also do mine enemies move against me. Δόξα πατρίκε, ο καίο πνεύματι, ενήκια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγίω πνεύματι, ζωαρχία και λεγέρας πάντα κατακτιστά, ως Θεός ο δύναμη συντηρεί εν πατρίδιους ούδε. Υπεπιθόντες επί Κύριον εικασίν ορητό Αγίω, οι ουδαμός σαλεύονται προσβολές του Βελιάρ. Let them that live in a godly manner not stretch forth their hands unto iniquities, for by means of the rod Christ restraineth his law. Δόξα Πατρί και ο καίο πνεύματι, ενήκια ή και στους αιώνας των αιώνων, αμήν. By the Holy Spirit doth the wisdom pour forth, thence there is their grace to the apostles. And thereby in contest are the martyrs crowned in the prophecy. Εξεγέρθη τη Κύριε ο Θεός μου εν προστάγματιο εν ετήλω και συναγωγή λαό κυκλώσεις με. Arouse thyself, O Lord my God, in the commandment which thou hast enjoined, and a congregation of people shall surround thee. Κύριε ο Θεός μου επισιωπήσαν, εξεγέρθητε Κύριε ο Θεός μου εν προσταγματι ο εν ετήλων και συναγωγή λαών κυκλώσισαν. Ερπιθώ κατέστρωσε ποτέ τη φαραγγίτη δε παρστρατιάν υπέροπλος δύναμη σερκωθείς ο λόγος δε την παμόχθηρον αμαρτίαν εξέλιψε ο δεδοξασμένος Κύριος εν δόξος γαρδε δόξαστε. Δόξα τη αγεναστάσου Κύριε δόξασε ότι ο κόσμο άρχον αγαθέ όσα απέγραψάμεθα τη εντολή τη σήμη πειθαρχήσεντες ο σταυρού σου και έκριτε προσβαλών γάρση ερωθνητό περιπέπτωκε το της εξουσίας κράτη σου και ασθενής δίλεκτε. Δόξα τη αγεναστάσου Κύριε δόξασε λυτρωτής του γένους των βρωτών και της ακυράτου ζωής τραχηγός. Εις τον κόσμο ελήθα στις γάρα να στάσει σου διασπάραξα στο θανάτου το σπάργα να είναι το ξολογούμενα από τις ενδόξους γάρδε δόξαστε. Περαγία Θεοτόξος ον εμάς υπερτέρα πέφυνας αγνή πάσης αοράτου και ορατής αϊπάρθενε κτήσεως τον γάρ κτήστην τέτο κασός ευδόκησε σε σαρκωθήν εν μήτρα σου ως ειν παρησία πρέσβευες ο θύρεδες ψυχάσιμων. Δόξα τι έγιε σταυρό στάσου Κύριε δόξαση δύναμη σε ασθενούσιν Ανάσταση πεσούσα και αυθαρσία του τεθνεώτη. Γέγονες Χριστέ της σαρκός το πάθη σου ότι δεν δόξαστε.
Δόξα Δίγε Σταυρό Στάσου, Κύριε Δόξα Σιώκτε, πεσούσαν εικόνα και ανέστησε, συντριβήσαν ο Πρόστρογος Θεός και Χειρουργός, νεκρωθεί στο σώμα διότι δεν δόξαστε. Άγιοι του Θεού πρεσβεύσονται υπέρ ημών. Πίστη τους γεραίνοντας ημών των ιερών θεηγόρων μνημόσεων και πανηγυρίζοντας χαρμονικός παθών αχλίως ρίσαστε και της αιωνίου χαράς μετόχους εργάσαστε. Απόστολοι του Θεού πρεσβεύσατε υπέρ ημών ίχνα συνεπόμενοι Χριστού τους ερκωθέντες διοίκτων πανόλβοι τούτων τε προστάξεις θερκικές καθυπουργούντες όφθητε πάντων πλανωμένων καθηγητέ προς ασέβειαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι στάχυν και αμπλίαν των σοφών και ουρβανών απελίντε και νάρκιστων και των Αριστόβουλων τους του Χριστού μαθητάς χρηματίσαντες, πίστη συνελθόντες χρεωστικός μακαρίζομαν και νύν και οίκησον ως τον αιώνα λαμήν το τρυφανές όρος Θεού την κύβωτον την Αγία και τράπεζαν στάμνοντε την πάνχρησον των καθαρών του Κυρίου Παλάτιον την ευλογημένη έγινε ξύ μακαρίσομεν. Μάρτης του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, διεθείας λαμπρό της συναθροφόρε, τους την φωσφόρων και σε αυτήν τελούν σου πανήγυρεν, φωτήριστε εικέτευε, επίμαχε μακάριε. Μάρτης του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, χαίρον προσεχώρησε στους βασάνης, μη πτωηθείς των διοκτών, τα θράση πανόλβη, αλέρωτη του κτίστου σου εφέραν ο ανερούμενος. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, έστησε επιβήματος αθροφόρη παναπλήρους σταυρού φρατώμενων όλος για νέο φρονήματι μεγαλύνων των Κύριων και νυν και αίκησον ως τον αιώνα να μην ασωμέσει Κύριο Θεός μου ότι εσπόρουσε καστρός παρθένο τέχνης διείς και σώζει σάπαντας ως μόνος πολυέλεος. Ο Στάχης πολύφορος σοφέ, ο Ράθης λογογνωσεός του τολιμότερ κέντες τη πίστεως εκτρέφων στάχη Θεό μακάριστε και τροφής του Κρήτωνος και νουνούς εν χάριτη εργαζόμενος έστι του Πνεύματος. Πέτυχε την ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν, ανηλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς Θεός της ηχάριτη, της Παναγίας Αχράνη υπερευλοημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεότο και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήλους και πάσνη ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Ότι εσύ ο Θεός ημών και εσύ νηδόξαν αβέβομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νικαίοι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν εις πάπασαν την γήν ο σοφός ημών θόγκος εξήλθεν αληθώς του Κυρίου αυτόπτα Απόστολοι ένδοξε ουρβανές συναμπλίατε Αριστόβουλε και Απελλής συναρκίσω με τα Στάχιος υπέρ ημών τον Σωτήρα Πάστος πρεσβεύσατε. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, τες θείες αμπρότης ικανοποιηζόμενος, το σκότος εμείωσας της αθέειας σοφέ, αθλήσας διέματος, όθεν την Παναγίαν και φωσφόρον σου μνήμη, πίστη επιτελούντες, εξετούμεθα πάντες, λαβήν Θεόν έλεος μάρτης, επιμάχε. Νυν και αίκης τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αγνή παναμόμητε και απειρόγαμε η μόνη των άχρονων ιών και λόγων Θεού. Εν χρόνο κοιήσασε τούτον συν της Αγής και σε αυτής πατριάρχες, μαρτής οικαιοσύης και προφήτες δυσόπη, δωρήσαστε ημίν ηλασμών και μεγαέλεος. Έτσι και την ειρήνη του Κύριου δεηθόμεν, αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξαν ημάς Θεός της ηχάριτη, της Παναγίας Αχράντου υπερευλοημένης εν δόξου δεσποινής ημών Θεότο και υπερθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες, εαυτούς και αλλήνους και πάσνην ζωήν ημών Χριστό του Θεό παραθόμεθα. Συγχάρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και εσύ τη δόξα να πέμπομεν, το παρελθόν.
Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίν και αΐ και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αμήν. You are risen from the grave, Almighty Savior. At the witness of this miracle, Hades is filled with fear. The dead rise. The whole of creation rejoices with you, O Savior. Adam exalts the universe, and the universe exalts you forever. And the universe exalts you forever. You are the light of those in darkness. You are the resurrection of all and the light of mortal man. And all are risen with you, because you despoiled the might of death, O Savior. And you shattered the gates of Hades, O Logos. All mortals beholding this marvel were filled with marvel. All creation rejoices in your resurrection. Wherefore we all glorify and sing praise to your condescension. The world, O loving Savior, sings your praise forevermore. Sing your praise forevermore. On October 31st in the Holy Orthodox Church, we commemorate the holy apostles Stachys, Apelles, Amplias, Urban, Aristobulus, and Narcissus of the 70. The apostles, having caught their souls in their discourse, cometh to God with the catch and craveth the wages. On the 31st day, six apostles found their end. Stachios was a helper of Andrew the First called, who made him the bishop of Byzantium. He built a church in Aristobulus and governed his flock with faithfulness and zeal. After 16 years as bishop, he entered peacefully into rest unto the Lord. Amplias and Urban were also fellow workers with St. Andrew and were made bishops by him. Amplias and Leda and Urban in Macedonia. They both died as martyrs for Christ the Lord. Narcissus was made bishop of Athens by the apostle Philip, and the holy Apelles was bishop of Heraklion in Trachis. Aristobulus, the brother of apostle Barnabas, preached the Christian faith in Britain and died peacefully there. On this day, we also commemorate the martyr Epimachus of Alexandria, the new martyr Nicholas of Chios. By the intercessions of thy saints, O Christ our God, have mercy upon us. Amen. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσετε πνεύματος και λόγον ερεύξουμε τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσουμε φεδρός πανηγυρίζων και ασογηθόμενος ταύτης τα θαύματα. Establish your servants who extol you, O Mother of God, for they have formed a spiritual choir for you, the living and abundant fount, and graciously in your divine glory give glorious crowns to them. Την ανεξιχνία στον θείαν βουλήν της εκ της Παρθένου σαρκώσεως σου του υψίστου ο προφήτης Αβακούμ κατά νόον νεκρά βγάζε δόξα τη δύναμη σου, Κύριε. Amazed was the universe by your divine magnificence. You were perpetually virgin, carried the heavenly God of all in your womb, and gave birth to the eternal Son, who award salvation to all who sing hymns of praise to you. Την θείαν ταύτην και πάντημον τελούντες εορτήν οι θεόφρονες της Θεομητωρός δεύτε τα σχήρας κροτήσουμεν τον εξ αυτής τεχθέντα Θεόν δοξάζοντες. Godly-minded three did not adore created things in the Creator's stead. Rather, disdaining the threat of fire, they trampled it and joyfully they sing, O supremely praised and most exalted Lord and God of the fathers, you are blessed. Ανούμεν ευλογούμεν και προσκυνούμεν των Κυρίων, παιδάς ευαγήσεν τη καμήνο τόκος της Θεοτόκου διεσώσατο, τότε μεν τυπούμενος νυν δεν εργούμενος,
την οικουμένην άπασαν αγύριψαλούσαν τον Κύριον υμνείτε τα έργα και υπερυψούνται εις πάντας τους αιώνας. Κύριο δεηθώμεν, Κύριε λαϊσόν, ότι Άγιος ο Θεός ημών και να γης επαναπαύει και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν, πάσα πνοή ενεσάτω τον Κύριο. Let everything that breathes praise the Lord. Ενεσάτω πνοή, πάση ενέσει τον Κύριο. Υπέρ του κατεξιωθεί να είμαστε ακροάσεις του Αγίου Ευαγγέλιου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Wisdom arise, let us hear the Holy Gospel, peace be with all. And with your spirit. The readings from the Holy Gospel according to St. John, let us be attentive. Glory to you, Lord, glory to you. At that time Mary stood weeping outside the tomb, and as she wept, she stooped to look into the tomb, and she saw two angels in white sitting where the body of Jesus had lain, one at the head, one at the feet. They said to her, Woman, why are you weeping? She said to them, Because they have taken away my Lord, and I do not know where they have laid him. Saying this, she turned around and saw Jesus standing, but she did not know that it was Jesus. Jesus said to her, Woman, why are you weeping? Whom do you seek? Supposing him to be the gardener, she said to him, Sir, if you have carried him away, tell me where you have laid him, and I will take him away. Jesus said to her, Mary. She turned and said to him in Hebrew, Rabboni, which means teacher. Jesus said to her, Do not hold me, for I have not yet ascended to the Father, but go to my brothers and say to them, I am ascending to my Father and your Father, and to my God and your God. Mary Magdalene went and said to the disciples, I have seen the Lord. And she told them what he had said, these things to her. Glory to you, O Lord, glory to you. Having beheld the resurrection of Christ, let us worship the Holy Lord Jesus, the only sinless one. Your cross, O Christ, we venerate, your holy resurrection we praise and glorify. For you are our God, apart from you we know no other, we call upon your name. Come all faithful, let us venerate the holy resurrection of Christ. For behold, through the cross joy has come to the whole world. Ever in blessing the Lord, let us praise his resurrection. For having endured the cross for us, he destroyed death by death. Ελεήμον, ελεήσον με Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Wash me thoroughly from my lawlessness and cleanse me from my sin. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Against you only have I sinned and done evil in your sight, that you may be justified in your words and overcome when you are judged. Ιδού γάρεν ανομίες είναι αλήθιν και εν αμαρτίες εκκυσίσε με ημίτυρ μου. Ιδού γάρα αλήθιν αλήγατε σωστά, δίδα και τα κρίθια εντροπία σου, Ρεντίζουμε ισόβο και καθαρίστησουμε, πλυνίζουμε και υπερχιών αλευκανθίσουμε. Αγωνίζουμε και αγαλίαση και προσήγη να αγαλιάσονται αστέτε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσες τες ανομίες μου εξάλειψον. Do not cast me away from your presence,
and do not take your Holy Spirit from me. Απόδωσ' με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. I will teach transgressors your ways, and the ungodly shall turn back to you. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. O Lord, you shall open my lips, and my mouth will declare your praise. Ότι θέλεις αστησίαν έδωκαν ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. A sacrifice to God is a broken spirit, a broken and humbled heart God will not despise. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου τη Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Then will you be pleased with the sacrifice of righteousness, with offerings and whole burnt offering. Τότε αν ίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχουν σκέλεϊσόν με ο Θεός. Glory to the Father and the Son and the Holy Spirit at the intercession of the apostles. O Lord of mercy, blot out my many offenses. Have mercy on me, O God, according to your great mercy. And according to the abundance of your compassion, blot out my transgression. Jesus, having risen from the grave as he foretold, has granted us eternal life in great mercy. O God, save your people and bless your inheritance. Look upon your word with mercy and compassion. Uplift the strength of Orthodox Christians and send down upon us your bond and mercies through the intercessions of our most pure Lady, the Theotokos and the Virgin Mary, through the power of the precious life-giving cross, through the prayers of the honorable bodies, heavenly powers, of the honorable glorious prophet and foreigner John the Baptist, the holy, glorious, praiseworthy apostles, of our fathers among the saints and great ecumenical teachers and hierarchs, Basil the Great, Gregory the Theologian, John Chrysostom, Athanasius and Cyril, John the Merciful, Patriarch of Alexandria, Nicholas and Myra, Spirit on the Trimithos, and Nectarios, Pendopolis, the Wonder Workers, the holy, glorious, great martyrs, George the Trophy Bearer, Demetrius the Merflowing, Theodore of Tyre, and Theodore the General, Minas the Wonder Worker, Eleftherios, and Hieronymus, holy priest martyrs, of the holy and glorious great martyrs, Thecla, Barbara, Anastasia, Catherine, Kiniakim, Fotini, Marina, Panaskimia, Nirene, of the holy, glorious, and victorious martyrs, of our venerable and godly ascending fathers, of the holy and righteous ancestors of God, Joachim and Anna, of the holy apostle Stachys, who was appointed as the first bishop of the church in Byzantium by its founder, the apostle Andrew, Apelles, Amplias, Urbanos, Aristobulus, and Narcissus, of the 70 apostles, of the holy martyr Epimachus, and Nicholas, the new martyr of Chios, whose memory we celebrate today, and of all the saints. We beseech you, the only most merciful Lord, hear us sinners who pray to have mercy on us. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Lord have mercy, Lord have mercy, Lord have mercy. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Yarabuham, Yarabuham, Yarabuham. Και τυρμής και φιλανθρωπία του μοναϊνού σου Υιού μεθοευλογητώσει συν το Παναγίο και αγαθό και ζώπιου σου πνεύμα την νίκαιαή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Θεοτόκου και μητέρα του φωτός εν ίνης ημώνας μεγαλύνομεν. Μεγαλύνει η ψυχή μου των Κύριων και εγκαλίασε το πνεύμα μου
Επί το Θεό το σωτήρι μου, την τιμή ατέραν των χερουβήμ και δοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαθώρος θεολόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινόμεν. For he has regarded the lowly state of his maidservant, for behold, henceforth all generations will call me blessed, greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption gave birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Επίσε μη μεγαλία δυνατός και άγιον το όνομα αυτού και το έλεος αυτού εις γενεάν και γενεάν της φοβουμένης αυτών την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ την αντιαθώρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινόμεν. He has shown strength with his arm, he has scattered the proud in the imagination of their hearts. Greater in honor than the cherubim, and in glory greater beyond compare than the seraphim. You without corruption give birth to God the Word, and are truly Theotokos, you do we magnify. Καθήλε δυνάστας από θρόνων και ύψωσε ταπεινούς, πεινώντας ενέπλησεν αγαθών και πλουτούντας εξαπέστειλε καινούς την τιμιωτέραν των χερουβήμ και ενδοξωτέραν να συγκρίτως των σεραφείμ την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλεινόμεν. He has helped his servant Israel in remembrance of his mercy as he spoke to our fathers, to Abraham and to his seed forever. Yamenia akamumin asherubim warfamashan Vilaidikeas and mina seraphim Alati vilaidi pasan Walat kalimatala Vayahatan walidatul ila Iyakinu adil λαμπαδοχουμένος πανηγύριζε το δε αήλων όρφης εις γερέρουσα τα ιερά θαυμάσια της Θεομήτωρος και βοάτο χέρις παμακάριστε Θεοτόε και αγνία υπάρθενε. Let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Lord, have mercy. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and ever Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves, one another, and our whole life to Christ our God. You, O Lord. Powers praise you and offer up glory to you, to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Agios Kyrios o Theos imon. Holy is the Lord our God. Ipsute Kyrion ton Theos. Προσκυνείτε το υποποδείο των ποδών αυτού ότι Άγιος
angelus vlepsasam en docentum nimiu Maria exepliteto και Χριστόν αγνώσα ως Κυπουρόν επιρώτα που το σώμα του Ιησού κλείσει δε τούτον γνώσα είναι αυτόν τον σωτήρα οίκουσε μη στον πατέρα απειμή είπε της αδελφής μου. Amen. And you ineffably gave birth unto one person of the all-holy Trinity, two in nature την πέτραν της ζωής ή τον ταφέντα δότωσαν ή αναστάντα προσκυνήτωσαν λέγοντας ειν ημίν δόξα το πλήθη των ικτυρμών σου σωτήρημον δότωσαν
for his mighty acts. Praise him according to the multitude of his greatness. Rejoice, O ye peoples, and be glad. Let angels set upon the stone of the tomb. Ye himself proclaim the glad tidings unto us, saying, Christ is risen from the dead, the Savior of the world, and he has filled all things with fragrance. Rejoice, O ye peoples, and be Angelos men to gerem protis is ilipse os kyrien tike charistomeni ekormise. Angelos de dolikon to engoshus omnimatos en tis i anastasi kilisen. Amen. Antitis lipis ephrosinis symbola minion aiden andi thanatur despotin zolgotin kiriton imon liobon mensim evergenta ton aptador kiri αυτόν εν την πάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν κόρδες και οργάνω. Έραν αν μοίρα με τα δακρύων, επί το μνήμα σου γυναίκες, και πλήστη χαρά στο στόμα αυτόν εν το λέγειν ανέστη ο Κύριος. Praise him with tuneful cymbals, praise him with sounds of jubilation, let every breath praise the Lord. Let the nations and peoples praise Christ our King. Oh, willingly endured the cross for us, and was in Hades for 3 days. And let them worship his resurrection from the dead, whereby all the ends of the world were enlightened. Εξομολογήσω με εσύ, Κύριε, εν όλη καρδία μου. Διηγήσω με πάντα τα θαυμάσια σου. Εστω βρώθησε ταφής Χριστέ ως υβολήθης. Εσκύλευσα τον θάνατον, ως Θεός και Δεσπότης. Δωρούμενος τον κόσμο ζωήν εμφανίον και το μέγα ελέος. I will confess thee, O Lord, with my whole heart. Thy wonders. Verily, O ye lawless, when ye see the stone, ye deem
and they said, today he came forth from the tomb. And he said unto them, say that while ye were sleeping, the disciples came and saw him. And who was still a dead man, especially one naked, he is risen by his own power as God, and has abandoned his funeral shroud in the grave. Come behold, O ye Jews, how he that seals, and he doth grant unto the race of men life unending and great mercy. Doxa Patri Marias Dacria, taken captive.
Adam was recalled, the curse was annulled. He was freed, death was put to death. And we were brought to life, wherefore with hymns we cry aloud, blessed art thou, O Christ, our God, who has done this well pleased. Glory be to thee. Δόξα σοι το δείξαντι το φως, δόξα εν υψίστης Θεόν και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. We praise Thee, we bless Thee, we worship Thee, we glorify Thee, we give thanks to Thee for Thy great glory. Κύριε Βασιλεύε, πουράνια Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιεμονογενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα. O Lord God, Lamb of God, Son of the Father, who takest away the sin of the world, have mercy on us. Thou who takest away the sins of the world. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθημένος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. For Thou alone art holy, Thou alone art Lord, Jesus Christ, to the glory of God the Father. Amen. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσωσεν και να έσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Vouchsafe, O Lord, to keep us this day without sin. Ευλογητός η Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών, και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου, εις τους αιώνας. Αμήν. Let thy mercy, O Lord, be upon us, even as we have hoped in thee. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Μου μπαρεκούν αντε, Ια Ραμπή, αλλημνή χουκούκακ. Ευλογητός η Κύριε, διδαξών με τα δικαιώματά σου. Lord, Thou hast been our refuge from generation to generation. I said, O Lord, have mercy on me. Heal my soul, for I have sinned against Thee. Κύριε, προσε κατέφυγον διδαξών με του πειν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. For in Thee is the fountain of life, in Thy light we shall see light. Παράτηνον το ελαιός σου, της γίνος κουσίσε, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Holy God, Holy Mighty, Holy Mortal, have mercy on us. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχύρος, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς.
Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. Now and always and forever and ever. Amen. Holy Immortal, have mercy on us. Και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. Υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών, Κυρίου δεηθώμεν. Σύμπαντος κόσμου, θείας των Αγίων του Θεού Εκκλησίων και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου δεηθώμεν. Κύριε ελέησον. For this holy house and for those who enter it with faith, reverence and the fear of God, let us pray to the Lord. Κύριε For pious and orthodox Christians, let's pray to the Lord. Kyrie eleison. For Archbishop and Fathers, have us. For the Honorable Presbyterate, for the Diaconate in Christ, for all the clergy and the people, let us pray to the Lord. Kyrie eleison. Country, for the president and for all in public service, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. Υπέρ της πόλεως ταύτης, πασής πόλεως χώρες και των πίστικων των εναυτές του Κυρίου δεηθώμεν. Lord, have mercy. Υπερευκρεσίες αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου δεηθώμεν. Lord, have mercy. For those who travel by land, sea and air, for the sick, the suffering, the captives, and for their salvation, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For a deliverance from all affliction, wrath, danger, and distress, and from the peril of the coronavirus against us, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. For our brethren, those who lead the fight against the coronavirus, the doctors, the medical workers, and the scientists, let us pray to the Lord. Lord, have mercy. On
αντιλαβούς όσον ελέησον και διαφύλαξον ημάς ο Θεός της η χάριτη. Κύριε ελέησον. Της Παναγίας εχράντου υπερευλογημένης εν δόξου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών Χριστό το Θεό παραθώμεθα. Ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον και πάντα το εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου σώτες όσον ημάς. Bless the Lord, O my soul, and forget not all his rewards. Through the intercessions of the Theotokos, Savior, save us. Κύριος εν το ουρανό, ετοίμας εν τον θρόνον αυτού, και η βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Τες πρεσβείες της Θεοτόκου, σώτες σώσον ημάς. Again in peace, let us pray to the Lord. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Commemorating our most holy, pure, blessed, and glorious Lady, the Theotokos, and the Virgin Mary, with all the saints, let us commend ourselves and one another, and our whole life to Christ our God. To you, Lord. For yours is the dominion, and yours is the kingdom, and the power, and the glory of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and through the ages of ages. Amen. Praise the Lord, O my soul. I shall praise the Lord while I live. I shall sing to my God as long as I exist. Save us, O Son of God, risen from the dead. We sing to you, Alleluia. Μακάριος ο Θεός Ιακώβ, βοηθός αυτού η ελπής αυτού, επικύριον των Θεών αυτού, σώσον ημάς, Ιε Θεού, ο Αναστάς εκ νεκρών, ψάλλοντας η Αλληλούια. The Lord shall reign forever, your God, O Zion, to all generations. Save us, O Son of God, who is risen from the dead, to sing to you, Alleluia. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο μονογενής Υιός και Λόγος του Θεού, αθάνατος υπάρχων και καταδεξάμενος δια την ημετέραν σωτηρίαν, σαρκωθήνε εκ της Αγίας Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας ατρέπτος εν ανθρωπίσας. Σταυρωθήστε Χριστέ ο Θεός, θανάτων, θανάτων πατήσας. Ίσον της Αγίας Τριάδος, την δοξαζόμενος το Πατρί και το Αγίο Πνεύματι, σώσον ημάς. Έτσι και την ειρήνη του Κύριου δεϊθόμεν. Κύριε ελέησον.
Son Eleison, Son Eleison, Gilea Phoenix, Anima, Son Theos, Tisi Haritim. Gilea Eleison. Hispana Ia, Sacrando, Iperabloi, Menis, Agostes, Penis, Imon, Theotor, Caipertano, Marias, Metapando, Tonaiom, Imonev, Sandes, E aftus και αλληνούς και πάσα την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθο. Συγκύριε. Ότι αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύνειδος να μπέμπομεν, το Πατρί και του Υιό και το Υιό Πνεύμα την και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Αυτή η μέρα είναι επίσης ο Κύριος αγαλία σώματα και φρανθόμενα ναυτή. Ότε κατήλθες προς τον θάνατο, τη ζωή αθάνατος, τότε τον άδειε νεκρός τη αστραπή της θεότητος, ποτέ δε και τους τεθνεώτας εκ των καταρθονίων ανέστησας, πως ενδυνάμεις των επουρανίων εκράγαζον. Ζωδόντα Χριστέ, νεότες εκ των καταχθονίων ανέστησας, πάσε δυνάμεις των επουρανίων νεκράβγαζον. Ζωδότα Χριστέ, ο Θεός ημών, δόξα Σύ. Με
εσίτια προς τον ποιητή να μετάθεται, μη παρήθεις, αμαρτωλόν δε εισέον φωνάς, αλλά προφθασόν ως αγαθή, εις την βοήθειαν ημών τον πίστος κραυγαζόντον σοι, τα κοινών εις πρεσβείαν και σπεύσον εις οικεσίαν η προστατεύουσα η. Αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την Ικαίαιν και Ιησούς αιώνας των αιώνων. Παιδεύσαμε ο Κύριος και το θανάτου παρεδοκέμε. Σοφία. Προς Κορινθίους Δευτέρας Επιστολής Παύλου το ανάγνωσμα. Πρόσφομε. Αδελφοί
ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου Ιησού Χριστού είδεν, ον ευλογητός εις τους αιώνας, ότι ου ψεύδομεν. Εν Δαμασκώ εθνάρχης αρέτα του βασιλέως Εφρούρη, την πόλην Δαμασκηνών πιάσε με θέλων και διαθυρίδος εν σαργάνη, εχαλάστην δια του τείχους και εξέφυγεν τους χείρας αυτού. Καυχάστε διούμε συμφέρημοι, ελεύσομε δε εις οπτασίας και αποκαλύψεις Κυρίου, είδα άνθρωπον εν Χριστώ προετών 14, είτε εν σωματιού κίδα, είτε εκτός του σώματος σου κίδα, ο Θεός είδεν. Αρπαγέντα τον Τιού τον έως τρίτου ουρανού και είδα τον Τιού των άνθρωπων, είτε εν σώματι είτε χωρίς του σώματος σου κίδα, ο Θεός είδεν. Ότι ειρπάγει εις τον παράδεισον και οίκουσεν άρρητα ρήματα, αούκ εξ των ανθρώπου λαλήσε, υπέρ του Τιού του καυχήσομαι, υπέρ δε μ' αυτού καυχήσομαι, ημίεν της ασθενίας μου. Εάν γαρθελήσω καυχήσομεθα, ουκέσομαι άφρον. Αλήθειεν γάρερο, φίδομε δε μη της ενισε με λογίζεστε, υπεροβλέπει με αγιακούει τι εξ εμού και τη υπερβολή των αποκαλύψεων, ή να μη υπερέρωμε, εδώ θυμή σκόλοψ του σαρκή, άγγελος σατάνιν με κολαφίζει, ή να μη υπερέρωμε. Υπέρ τούτου τρεις των Κύριων παρεκάλεσαν, είναι αποστία πέ μου και ειρικέν μη, αρκήσει χάρις μου, η γαρδίνα μης μου εν ασθενία τελειούτε. Ήδη σταούν μάλλον καυχήσομαι, εν τες ασθενίες μου εν επισκηνώσει επέμε. Δύναμις του Χριστού. The Lord is my strength and my song, and he became my salvation. Let us attend. The Lord chastened and corrected me, but he did not give me up to death. Wisdom. The reading is from Paul's second letter to the Corinthians. Let us be attentive. Brethren, the God and Father of the Lord Jesus, he who is blessed forever, knows that I do not lie. At Damascus, the governor under King Aretas guarded the city of Damascus in order to seize me. But I was let down in a basket through a window in the wall and escaped his hands. I must boast, there is nothing to be gained by it. But I will go on to visions and revelations of the Lord. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the third heaven, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And I know that this man was caught up into paradise, whether in the body or out of the body, I do not know. God knows. And he heard things that cannot be told, which man may not utter. On behalf of this man, I will boast. But on my own behalf, I will not boast, except of my weaknesses. Though if I wish to boast, I shall not be a fool, for I shall be speaking the truth. But I refrain from it, so that no one may think more of me than he sees in me or hears from me. And to keep me from being too elated,
by the abundant ἐν απέλιχον τα έλκη αυτού, γένετο δε αποθανήν των πτωχών και απενεχθήνε αυτόν υπό των αγγέλων εις των κόλπων του Αβραάμ. Απέθανε δε και ο πλούσιος και τάφη και εν το άδειε πάρα στους οφθαλμούς αυτού υπάρχον εν βασάνης ορά τον Αβραάμ απομακρώθεν και Λάζαρον εν της κόλπης αυτού. Και αυτός φωνή σας είπε, Πάτερ Αβραάμ, ελέησόν με και πέμψον Λάζαρον, ή να βάψει το άκρον του δακτύλου αυτού ύδατος και καταψύξει την γλώσσα μου, ότι οδυνώ με εν τη φλογή ταύτη. Είπε δε Αβραάμ, τέκνον μνήστητη, ότι απέλαβες σύ τα αγαθά σου εν τη ζωή σου, και Λάζαρος ομοίως τα κακά. Νυν δε όδε παρακαλείτε, σύ δε οδυνάσε. Και επί πάση τούτης μεταξύ ημών και ημών, χάσμα μέγα εστήριχτε, όπως οι θέλοντες διαβήνε ένθεν προς ημάς, μη δίνονται, μη δε οι εκείθεν προς ημάς διαπερώσιν. Είπε δε, ερωτώσε, ον Πάτερ, ή να πέμψεις αυτόν εις τον οίκον του πατρός μου. Έχω γάρ πέντε αδελφούς, όπως διαμαρτύρηται αυτής, ή να μη και αυτή έλθωσιν εις τον τόπον τούτον της βασάνου. Λέγει αυτό Αβραάμ, έχουσι Μωυσέα και τους προφήτες, ακουσάντωσαν αυτόν. Ο δε είπεν, ουχή Πάτερ Αβραάμ, αλλά αν της εκ νεκρών πορευθεί προς αυτούς, μετανοήσουσιν. Είπε δε αυτό, ή Μωυσέως και των προφητών, ου κακώσιν. Ουδέ εάν της εκ νεκρών αναστή πιστήσονται. The reading is from the Holy Gospel according to St. Luke. Let us be attentive. Glory to you, Lord, glory to you. The Lord said, there was a rich man who was clothed in purple and fine linen, and who feasted sumptuously every day. And at his gate lay a poor man named Lazarus, full of sores, who desired to be fed with what fell from the rich man's table. Moreover, the dogs came and licked his sores. The poor man died and was carried by the angels to Abraham's bosom. The rich man also died and was buried, and in Hades, being in torment, he lifted up his eyes and saw Abraham far off, and Lazarus in his bosom. And he called out, Father Abraham, have mercy upon me, and send Lazarus to dip the end of his finger in water and cool my tongue, for I am in anguish in this flame. But Abraham said, Son, remember that you in your lifetime received your good things, and Lazarus in like manner evil things. But now he is comforted here, and you are in anguish. And besides all this, between us and you, a great chasm has been fixed, in order that those who would pass from here to you may not be able, and none may cross from there to us. And he said, Then I beg you, Father, to send him to my father's house, for I have five brothers, so that he may warn them, lest they also come into this place of torment. But Abraham said, They have Moses and the prophets, let them hear them. And he said, No, Father Abraham, but if someone goes to them from the dead, they will repent. He said to them, If they do not hear Moses and the prophets, neither will they be convinced if someone should rise from the dead. So
Please be seated. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. If anyone wants to be saved, he will suffer a lot. Since deep within the soul there are many sins, and sin doesn't depart unless that man is pushed to overcome it. The saints in their experience speak of this, and oftentimes for many people, they do not live a life of repentance unless they experience some kind of suffering, whether it be cancer or in some other form of affliction that they suffer from. St. Paisios himself talks about this. He emphasizes that one of the greatest afflictions that modern man experiences is cancer, but that cancer has been responsible for the salvation of many people. And so he points out that through cancer, through this suffering, it has been through this suffering that has driven them to come closer to Christ, to come and wake up and repent and turn to the Lord. So what can we learn from the parable of the rich man with patience and with hope that one day God will give us the richness of his grace? And from all that Christ says to the rich man who is agonizing over his brothers, remember in the gospel reading, he says, okay, if there's no hope for me, at least send Lazarus back from the dead to warn my brothers. And of course, Abraham, we know, he responds and says, they have the law, they have Moses and the prophets. Let them hear them. If they don't listen to them, neither will they listen to someone who has risen from the dead. But we see what Christ says. He assures us that if we believe in the word of God, it's as if we have already gone to the other world. If we have seen the riches that are found in paradise where Lazarus went and experienced these things, and the agonizing pain, the eternal pain and suffering that we will experience like the rich man if we don't live a godly life. So if we hear the word of God, it's as if we've already been there to the other world and seen that and have returned here and are living accordingly. So as long as we live, there is time for repentance. And I just want to end with a quote from His Eminence Metropolitan Isaiah of Denver. It's a very profound. He says, I'm not satisfied with whom I am today or where I am. I am in a state of becoming. As long as I live, I am in a state of becoming, of repenting, working out my life so that I may live a more godly life. Hopefully more spiritual and more focused on Christ, because in this world we have one of two directions, to go either towards Christ or to go away from Christ into the eternal darkness. So may we learn from the story of the rich man and Lazarus, and may we choose the way of life of endurance, of trusting in the Lord, of staying near him like Lazarus did, and may we be granted entry into his heavenly kingdom. Amen. Thank you, Father. Thank you. Ο Χριστός είπε την παραβολή του Λαζάρου και του πλουσίου στη σημερινή ευαγγελική περικοπή. Την άλλη Κυριακή θα ακούσουμε την παραβολή του καλού Σαμαρίτου. Την πιο πάνω Κυριακή θα ακούσουμε την παραβολή του άφερνος πλουσίου και μετά θα ακούσουμε για τον πλούσιο νέο. Όλος ο μήνας του Νοεμβρίου και αρχίζει από σήμερα που είναι η τελευταία μέρα του Οκτωβρίου, συνεχώς η Εκκλησία μας λέει κάποιος πλούσιος είναι που πρέπει να κοιτάξουμε. Και κανείς λέει, μα γιατί όλες οι παραβολές να αναφέρονται σε κάποιον πλούσιο και τι συμβαίνει με τον πλούσιο? Είναι επειδή τώρα είναι ο Νοέμβριος. Βλέπετε, βρέχει, κάνει κρύο. Τότε 90% των ανθρώπων ζούσαν έξω, στην Ήπεθρο. Δηλαδή είχαν ανάγκη
από βοήθεια. Δεν θα μπορούσαν ούτε να ζεστάνουν την οικογένειά τους, ούτε επίσης να βοηθήσουν τους ανθρώπους στο σπίτι. Και τι έκαναν? Οι πλούσιοι που είχαν τη δυνατότητα θα έπρεπε να βοηθήσουν τους πτωχούς. Και η Εκκλησία γι' αυτό όλες αυτές τις Κυριακές μιλάει για τους πλουσίους. Προσέξτε, κοιτάξτε, φροντίστε. Είναι καλό αυτό να το δει κανείς. Έρχεται χειμώνας, κρύο, πείνα. Μην παραμελείτε τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Και η σημερινή περικοπή η Ευαγγελική αναφέρεται στον πλούσιο και τον Λάζαρο. Και κανείς λέει, πώς την λέει αυτή την παραβολή ο Χριστός? Με έναν τρόπο που κάνει τους ανθρώπους, τους Ιουδαίους, να αγαπήσουν την παραβολή. Αναφέρεται για στον Αβραάμ, τον πατέρα της πίστεως, που όλοι τον αγαπούσαν πάρα πολύ. Και αναφέρεται έτσι που έκαμε τον παράδεισο αγκαλιά του Αβραάμ. Άρεσε αυτό στους Ιουδαίους. Αλλά επίσης είπε κάτι πολύ σπουδαίο, ότι εσείς νομίζετε ότι επειδή είστε παιδιά του Αβραάμ θα σωθείτε, θα πάτε στον παράδεισο. Όχι. Κοιτάξτε την περίπτωση αυτή του πλουσίου που ήταν Ιουδαίος, ο οποίος δεν πήγε στον παράδεισο, πήγε στην κόλαση. Και μετά αναφέρει λεπτομέρειες. Τι έγινε με τον πλούσιο και τι έγινε με τον πτωχό Λάζαρο. Και οι δυο Εβραίοι. Και λέει ο Χριστός, ο πλούσιος, κοιτάξτε πώς ήταν, ντυμένος, με πορφύρα και με βύσο. Τι ήταν αυτή η πορφύρα, το εξωτερικό ένδυμα, το οποίο ήταν βαμμένο με χυμό από κονχύλι της θαλάσσης της Τύρου. Πανάκριβο. Και βύσο. Τι ήταν βύσο? Το εσωτερικό ένδυμα, το οποίο το λευκό, το οποίο γινόταν από ύφασμα λινό, το οποίο ερχόταν από την Αίγυπτο. Δεν μπορούσε να φανταστεί κανείς καλύτερα ενδύματα για έναν άνθρωπο να φορά. Και τι γινόταν με τον Λάζαρο, ο οποίος ζούσε έξω από την πόρτα της βίλας του πλουσίου. Βίλα ο ένας, ο άλλος στην ύπαιθρο. Τίποτε. Υγιής ο ένας, ο πλούσιος, είχε την υγεία του, είχε τα πάντα που χρειαζότανε. Ο άλλος ήταν άρρωστος, γεμάτος πληγές. Κανένας δεν το συμπαραστακόταν, κανένας δεν πήγαινε να τον φροντίσει. Μόνο τα σκυλιά πήγαιναν και του έγλυφαν τις πληγές. Τίποτε άλλο. Και ο πλούσιος είχε τα πάντα. Έτρωγε ό,τι ήθελε. Και ο άλλος ο φτωχός τι έκανε, ο Λάζαρος? Ό,τι ψίχολα περίσευαν. Και επειδή τότε με την ψύχα σκούπιζαν τα χέρια τους όταν τρώγαν και χρησιμοποιούσαν τα χέρια τους και τρώγαν, αυτά που χρησιμοποιούσαν για να σκουπίζουν τα χέρια τους τα πετούσαν από το παράθυρο. Και με αυτά τα ψίχουλα ζούσε ο Λάζαρος. Σκεφτείτε πώς ζούσε ο ένας και πώς ζούσε ο άλλος. Και πού ήταν ο ένας? Μέσα στη βίλα, στο αρχοντικό του. Ο άλλος τίποτε, απ' έξω. Μα χειμώνας ήταν, μα καλοκαίρι ήταν, έξω εκεί. Τίποτε, δεν είχε ούτε σπίτι, ούτε καλύπη, ούτε τίποτε. Και τι έκανε ο πλούσιος κάθε φορά που έβγαινε? Και δεν έβγαινε μια φορά την ημέρα, εμείς βγαίνουμε από το σπίτι μας πολλές φορές. Έβλεπε το Λάζαρο εκεί να υποφέρει. Και τι έκανε? Τίποτα. Ούτε να του φέρει λίγο νερό, ούτε να του φέρει λίγο ψωμί, λίγο φαγητό, ούτε να το φροντίσει, να τον σκεπάσει, να κάνει κάτι για εκείνον, τίποτα. Ήταν δηλαδή σκληρόκαρδος. Η σκληροκαρδία είναι αυτή που περιγράφει το σημερινό Ευαγγέλιο. Και πολύ σκληρόκαρδος. Ο πλούσιος. Και τι έγινε? Ήταν και οι δύο άνθρωποι. Τι θα γινόταν? Κάποτε θα πεθαίναν. Πέθανε ο Λάζαρος και οι άγγελοι, λέει το Ευαγγέλιο, τον πήραν στην Βασιλεία του Θεού. Και πέθανε και ο πλούσιος. Και λέει το Ευαγγέλιο, είχε κηδεία. Ήρθαν άνθρωποι, ακούσανε εγκόμια. Και πού πήγε ο πλούσιος? Στην κόλαση. Και βασανιζόταν μέσα εκεί πέρα στη φωτιά. Και κοιτάξτε τη σκληροκαρδία του πλουσίου που ήταν ακόμα μέσα στην κόλαση. Βλέπει τον Αβραάμ και στην αγκαλιά του τον Λάζαρο. Και ο Λάζαρος περνάει όμορφα εκεί.
ο πλούσιος το βλέπει και του κακοφαίνεται, λέει στον Αβραάμ, πες του Λαζάρου να πάρει, να βάλει το χέρι του, το δάχτυλό του σε νερό και να έρθει να μου βάλει στο στόμα μου, στα χείλη μου, να δροσιστώ λίγο. Ήταν για να δροσιστεί ή για να φύγει ο Λάζαρος από κοντά από τον Αβραάμ που περνούσε τόσο ωραία. Και μετά, αφού του αρνήθηκε ο Αβραάμ και του λέει, δεν γίνεται αυτό, δεν μπορεί να περάσει κανείς από τη μια μεριά στην άλλη, είναι αδύνατο. Του λέει, ξέρεις, στείλ τον πίσω, στη γη, να δει τα αδέρφια μου, για να μην έρθει να το πούμε εγώ. Δηλαδή, πάλι να τον αποσπάσει, να τον διώξει από εκεί, που περνούσε όμορφο ο Λάζαρος. Και φυσικά ο Αβραάμ, που είναι στη θέση του Θεού, του λέει, παιδί μου, έχουνε τον νόμο, τους Μωυσή, έχουνε όλοι αυτοί, τους προφήτες μπορούν να βρούνε τι πρέπει να κάνουν για να σωθούν και να έρθουν εδώ πέρα και όχι εκεί που είσαι εσύ. Λέει, άμα κάποιος αναστηθεί από τους νεκρούς θα τον πιστέψουν. Δεν πρόκειται να του προσέξουν ούτε να του δώσουν σημασία καμιά, όσο δεν θέλουν να προσέξουν τον νόμο, άλλο τόσο δεν θα προσέξουν ποτέ και κανέναν που θα αναστηθεί από τους νεκρούς. Και λέω για τη συγκληροκαρδία, που ακόμα και στην κόλαση την κρατούν οι άνθρωποι που πηγαίνουν εκεί. Ο Ντοστογεύσκη λέει μια ιστορία στους αδελφούς Καραμάζοφ. Λέει, ήταν μια γριά, η οποία ήταν πλούσια, αλλά πολύ σκληρόκαρδη. Δεν έδινε τίποτε από αυτά που είχε σε κανέναν. Πέθανε, πήγε στην κόλαση και βασανιζόταν εκεί. Και ο άγγελός της, έχουμε φύλακα άγγελο όλοι, ο οποίος φροντίζει να δει τι μπορεί να κάνει για να μας σώσει, να μας πάει στον παράδεισο. Και ο φύλακας άγγελος προσπαθούσε να βρει στη ζωή της κάτι για να την βγάλει από την κόλαση. Και βρήκε. Περνούσε, λέει, μια ζητιάνα από το σπίτι της μια φορά και η γριά της έδωσε ένα κρεμμυδόφυλλο. Κρεμμυδόφυλλο. Τίποτε άλλο. Το πήρε ο άγγελος το κρεμμυδόφυλλο, πηγαίνει εκεί πέρα που ήταν κάτω στην κόλαση και της λέει, κράτησέ το, θα σε βγάλω, έδωσες, έκανες κάτι καλό. Και με το κρεμμυδόφυλλο αμέσως εκείνη το άρπαξε και άρχισε και το τραβούσε ο άγγελος και ανέβαινε εκείνη από την κόλαση. Μα οι άλλοι κολλασμένοι που ήταν εκεί πέρα είδαν τι γινόταν και πιαστήκαν από τη γριά και άρχισαν και εκείνοι να ανεβαίνουν από την κόλαση και να τους βγάζει έξω. Όπως ανέβαιναν, η γριά κοιτάζει πίσω και σου άκουσε, ακούστε, αυτό το κρεμμυδόφυλλο είναι δικό μου, δεν είναι δικό σας. Τότε κόπηκε το κρεμμυδόφυλλο και έπεσε πάλι στην κόλαση. Η σκληροκαρδία. Και όταν ζούμε και όταν φύγουμε από αυτή τη ζωή, άμα την έχουμε εδώ, θα είναι μόνιμα στην αιωνιότητα μαζί μας. Και αυτό θέλει να πει η Εκκλησία σήμερα. Πώς ζούμε? Ρώτησαν ένα μοναχό. Τι φοβάσαι, φοβάσαι το θάνατο? Λέει ο μοναχός, όχι, δεν φοβάμαι το θάνατο. Τι φοβάσαι, του λέει? Τη ζωή φοβάμαι. Φοβάσαι τη ζωή, γιατί φοβάσαι τη ζωή? Να μην κάνω κάτι που δεν αρέσει από το Θεό και με χωρίσει από εκείνον. Να προσέχουμε, να προσέχουμε, να προσέχουμε την σκληροκαρδία και να προσέχουμε επίσης των πλησίων και ό,τι συμβαίνει γύρω, με καλοσύνη, με αγάπη, με ευγένεια, με φροντίδα. Αμήν. Όπως υπό του κράτους σου πάντοτε φυλατώμενοι σοι δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Και αυτές οι και
Amen.
στον βασιλέα των όλων υπολεξόμενοι. May the Lord our God remember all of us in his kingdom. Always now and forever, and to the ages of ages. Amen. Πάντων ημών και πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Μνηστή Κύριος ο Θεός εν τη βασιλεία αυτού πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. For pardon and remission of our sins and transgressions, let us ask the Lord. For us, O Kyrie, for that which is good and beneficial for our souls and for peace for the world, let us ask the Lord. The remaining time of our life in peace and repentance, let us ask the Lord. By us, O Kyrie. And let us ask for a Christian and to our life, peace without shame and suffering, and for a good defense before the awesome judgment seat of Christ. Grant this, O commemorating our most holy, pure, blessing, glorious Lady, the Theotokos, never known, let us bring ourselves one another and our whole life to Christ our God. To thee, O Lord.
πνεύματιρμών του μονογενού σου Υιού Μεθού ευλογητό εσύ. Συν το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, οικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Peace be with all. Και το πνεύματι σου. Let us love one another that with oneness of mind we may confess. Αγαπήσω σε Χριστόν τον αιών του Θεού τον ομολογενή, το εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών ελθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ουπιθέντα ομοούσον το Πατρίδι τα πάντα γέννητο, τον τιμάς τους ανθρώπους και διέτρη μητέρα σωτηρία, κατερθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσοντα, σταυρωθέντε τα υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντε την τρίτη μέρα κατά γραφάς, και αναρθώντα στους ουρανούς και καθεσμόντα εκ δεξιών του Πατρός, και πάλι να ερχόμενα με τα δόξης κρινεζόντας και να κλείσουν τις βασιλείες σου και στο τέλος, και στο Πνεύμα το Άγιο, το Κύριο των Ζωπιών, και του Πατρός εκπορευόμενων, το Συμπατρί και Υιός προσκυνούμενων και συντοξαζόμενων των Αγίσεων και των Προφητών, εις μη εν Αγία Καθαρκήνη και Αποστολική Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. I believe in one God, Father Almighty, Creator of heaven and earth, and of all things visible and invisible, and of one Lord Jesus Christ, the only begotten Son of God, begotten of the Father before all ages, light of light, true God of true God, begotten not created, of one essence with the Father, through whom all things were made, who for us men and for our salvation came down from heaven and was incarnate of the Holy Spirit and the Virgin Mary and became man. He was crucified for us under Pontius Pilate and suffered and was buried. And the third day he rose according to the Scriptures. He ascended into heaven and is seated at the right hand of the Father. And he will come again with glory to judge the living and the dead. His kingdom shall have no end. And then the Holy Spirit, the Lord, the Creator of life, who proceeds from the Father, together with the Father and the Son, is worshipped and glorified, who spoke through the prophets. In one holy Catholic and Apostolic Church, I confess one baptism for the forgiveness of sins. I look for the resurrection of the dead and the life of the age to come. Amen. Το με καλός, το με μεταφόβο, πρόσωμεν την Αγίαν αναφοράν εν ειρήνη προσφέρειν. Αλλεόν Κυρίνης θυσίαν ενέσαι. Of our Lord Jesus Christ, and the love of God and Father, and the communion of the Holy Spirit be with all of you. And with thy Spirit. Anos commendes cardias. Ευχαριστήσομεν το
Κυρίων. Αξίων και δικαίων. For all these things we thank you and your only begotten Son and your Holy Spirit. For all things we know and do not know, for blessings manifest and hidden that have been bestowed on us. We thank you also for this liturgy which you have deigned to receive from my hands. Even though thousands of archangels and tens of thousands of angels stand around you, the cherubim and seraphim and six winged many eyes are aloft upon their wings. Singing the triumphal hymn, exclaiming, proclaiming, and saying, περιμόν κλωμενών εις αφέσιν αμαρτιών. Take it. This is my body which is broken for you for the remission of sins. Amen. Drink of this, all of you. This is my blood of the new covenant, which is shed for you and for many for the remission of sins. Πίετε εξ αυτού πάντες, τούτο εστί το αίμα μου, το της Καινής Διαθήκης, το υπέρ ημών και πολλών εκχυνόμενων εις αφέσιν αμαρτιών. Εκ των σών σοι προσφέρομεν κατά πάντα και δια πάντα δεινόν αυ δεινόν we offer to you in all and for Once again, we offer to you this spiritual worship without the shedding of blood, and we beseech and pray and entreat you, send down your Holy Spirit upon us and upon this gift to deserve it. And make this bread the precious body of your Christ. Amen. This cup, the precious blood of your Christ. Amen. Changing them by your Holy Spirit. Amen. Amen. That they may be for the worship of the heavens, which is your soul, the reason of the heaven. Again, we offer you the spiritual worship of the heavens, the forefathers, fathers, the ancient, the ancient, the ancient, Εξαιρέτως της Παναγίας Σακράντου υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποινής ημών Θεοτόκια υπερθένου Μαρίας. Αξίως.
Χάρισε τις Αγίες σου Εκκλησίες εν ειρήνη, σών έτοιμον υγεία μακροημερεύοντα και ορθοδομούντα των λόγων της εις αληθείας. And remember those whom each one of us has in mind and all the people. And all the people. And grant them with one heart, with one voice and one heart we may glorify and praise your most honorable majestic name. Of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Και έστετε, λέει, του Μεγάλου Θεού και σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, με τα πάντων ημών. Και μετά του Πνεύματος Σου. Πάντων των Αγίων μνημονεύσαντες έτσι και την ειρήνη του Κυρίου δεηθόμεν. For the precious gifts here presented and consecrated, let us pray to the Lord. Πρώτος ο φιλάνθρωπος Θεός ημών ο προσεξάμενος αυτά εις το Άγιον και υπερουλάγιον και νόρων αυτού της Ιαστήριας, εις ως μνήν ευωδίας πνευματικής αντικατεβαίνσιν ημίν την Θεία Χάρη και την δωρεά του Αγίου Πνεύματος δεηθόμεν. Having asked for the unity of the faith and for the communion of the Holy Spirit, let us commend ourselves and one another and our whole life to Christ our God. To Thee, O Lord. Και καταξίωσον ημάς Δέσποτα με τα Παρησίας αγατακρίτως το πανεπιγανίστε σε τον επουράνιον Θεόν Πατέρα και λέγειν. Πάτερ ημών, ο εντής ουρανής, αγιαστεί το όνομά Σου, έλθε το η βασιλεία Σου, γεννηθεί το θέλημά Σου, όπως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφησε μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήνουμε τους οφειλέτες ημών και εμείς ανέχεις ημάς τους πειρασμών, αλλά λύσε ημάς από τον πονηρού. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen.
ημώ το Κύριο κλείνομεν. Συ Κύριε. For the grace, compassion, and love for mankind of your only begotten Son, with whom you are blessed together with your holy good and life creating spirit, and now and forever and to the ages of ages. Amen. The holy gifts for the holy people of God. Lord, that you are truly the Christ, the Son of the living God, who came into the world to save sinners, of whom I am the first. I also believe that this is truly your pure body, and that this is truly your precious blood. Therefore, I pray to you, have mercy upon me, and forgive my transgressions, voluntary and involuntary, in word and deed, in knowledge or in ignorance, and make me worthy, without condemnation, to partake of your pure mysteries, for the remission of sins and for life lasting. Amen. Behold, I approach for divine communion. O Maker, burn me not as I partake, for you are a fire consuming the unworthy, but cleanse me from every stain. O Son of God, receive me today as a partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas. But like the thief, I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Tremble, O man, as you behold the divine blood. It is a burning coal that sears the unworthy. The body of God both deifies and nourishes me. It deifies the spirit and wondrously nourishes the mind. You have smitten me with yearning, O Christ, and by your divine arrows you have changed me. But burn up with spiritual fire my sins, and grant me to be filled with delight in you, so that, leaping for joy, I may magnify, O good one, your two comings. How shall I, whom unworthy, enter into the splendor of your saints? If I should dare to enter into the bridal chamber, my vesture will condemn me, since it is not a wedding garment, and being bound up, I shall be cast out by the angels. Cleanse, O Lord, the filth of my soul, and save me, as you are the one who loves mankind. In your love, Lord, cleanse my soul and save me. Master who loves mankind, Lord Jesus Christ, my God, let not these holy gifts be to my judgment because I am unworthy, but rather for the purification and sanctification of both soul and body, and the pledge of the life and kingdom to come. It is good for me to cleave unto God and to place him in the hope of my salvation. So, O Son of God, receive me today as partaker of your mystical supper, for I will not speak of the mystery to your enemies, nor will I give you a kiss as did Judas, but like the thief I confess to you, remember me, Lord, in your kingdom. Amen. Praise the Lord from the heavens, praise him in the highest. Alleluia. Alleluia.
Prepared to receive Holy Communion, please come from the main aisle. Όσοι έχετε ετοιμαστεί για να κοινωνήσετε, παρακαλούμε να έρθετε από τον κεντρικό διάδρομο. Με το φόβο Θεού πίστεως και αγάπης προσέλθετε. With fear of God, with faith and love, draw Amen. The servant of God, Lucia is receiving the Holy Spirit of the Father. Metalavania, the Lusty Theo, Andreas, the demon, keep an eye on the Lord. Metalavania,
του Θεού, Υιό εκείμ ο Πόρτος, servant of God, is receiving the Holy Amen. Anthony is receiving the Father of the servant of God, Elias, is receiving the Holy Ghost. Σώσον ο Θεός των λαών σου και ευλόγησον την κληρονομίαν σου. God save thy people and bless thy inheritance. Ιδωμέν το φως το αληθινόν, εδαβούμεν πνεύμα επουράνιον, ευρώμεν πίστην αληθιν, αδιαίρετον τριάντας προσκυνώντες. Πάντοτε ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πορθή με τελαβούντες των θείων αγίων αχράντων θανάτων επουρανίων και ζώπιων φρικτών του Χριστού μυστηρίων. Αξίως εφαρισίσω με το Κυρίο. Help us, save us, have mercy on us, and protect us, O God, by your grace. Having prayed for a perfect, holy, peaceful, and sinless day, let us commend ourselves one another and our own life to Christ our God. Ότι εσύ ο αγιασμός ημών και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, ειν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Let us go forth in peace, let us pray to the Lord. Κυριαλέησον, κυριαλέησον, κυριαλέησον. Pater Agi, ευλόγησον. O Lord, who blesses those who bless you and sanctifies those who put their trust in you, save your people and bless your inheritance. Protect the whole body of your church, sanctify those who love the beauty of your house, glorify them in return by your divine power, and forsake us not, set our hope in you. Grant peace to your world, to your churches, to the clergy, to our civic leaders, to the armed forces, and to all your people. For every good and perfect gift from above, coming down from you, the Father of lights, to you we give glory, thanksgiving, and worship, to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, now and forever, and to the ages of ages. Amen. Blessed be the name of the Lord, henceforth and forevermore. Όλο μαϊ Κυρίου ευλογημένον από του νυν και ως του αιώνος. Του Κυρίου δεηθόμεν. Κύριε λέησον. Ευλογία Κύριο και έλεος έλθει φημαστή αυτού θεία χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξασε ο Θεός ελπίσιμον, δόξασε ο Αναστάς εκ των νεκρών, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράτου και Παναμόμου, Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού Προστασίας, των Τιμίων Επουρανίων, δυνάμειων Σωμάτων Εκκλησίας, ο Τιμίων Δόξου, Προφή του Προδρόμου, του Καπτιστού Ιωάννου, των Αγιών Δόξων και των Αφήμων Αποστόλων, των Αγίων Πατέρων ημών,
Τον Αγίον Δόξο Μεγάλο Μαρτίνο Γεωργίου Τροπεοφόρο Δημητρίου του Μυροβλήτου, Θεοδόρων Τύρων και Σαντιλάτου και Μινάτου Θαυματρού, τον Ιερό Μαρτίνο Χαραλάμπου, Ελευθερίου Βλασίου Κοσμάτου Ετωλού, τον Αγίον Δόξο και Κανινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Ισχύ Διαλαμψάτων, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνη, των Αγίων Δόξων Αποστόλων εκ των Εβδομήκοντα, Στάχιος, Απελού, Αμπλίου, Ουρβανού, Ναρκίσου, Αριστοβούλου, του Αγίου Μάρτυρος, Επιμάχου και του Γενών Νεομάρτυρος Νικολάου, όν τη μνήμη επιτελούμεν, τον Αγίος Πατρόσιμον Ιωάννου, Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινούπολεως, του Χρυσοστόμου, τη Θεία Λειτουργία επιτελέσαμεν και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελεήσον και σώσον ημάς το επρίες of our holy fathers. Glory to Jesus Christ, our God, have mercy on us and save us. Amen. Η Αγία Τριάς διφυλάξει πάντα, σημάς με the Holy Trinity, protect and keep all of you. Καλημέρα σας, χρόνια πολλά. Good morning, please be seated. Today is a very special day. It's the last in October, so we enter into the last month of the fall, November. And on the 1st of November, we have the feast day of Saints Cosmas and Damian, the unmercenaries, the healing saints. And we have been blessed to have their iconography in our church above the papadi of the church in the center. And of course, this is something very special because Philoptochos is always celebrating this feast day. It's Philoptochos Day, and we have received an encyclical from His Eminence Archbishop Elpidophoros, who says, honor your father and your mother, which is the first commandment, with a promise that it may be well with you and you may live long in the land. Taken from Ephesians 6, 3 and 4 verses. My beloved brothers and sisters, today as we commemorate the patrons of our national Philoptochos, the holy unmercenary saints Cosmas and Damian, whose feast we celebrate tomorrow on the 1st of November, we have the blessing of the paternal presence in our land of His All Holiness Ecumenical Patriarch Bartholomew. All around the country, the Philoptochos societies are dedicating their collections today for the needs and the support of the benevolent and philanthropic ministries of our Mother Church of Constantinople. Therefore, let us honor the presence of our spiritual father with the Archdiocese of America, and honor our Mother and Great Church of Christ, the Ecumenical Patriarchate, and as St. Paul instructs us, sees the promise of the commandment of God. Not only in this is this commandment the first one with promise, it is also a positive commandment. We do not hear thou shall not, but rather honor. And when we honor our spiritual father and our mother church, we receive the blessing of Almighty God upon our nation, upon all our parishes. We bring our offerings to the philanthropic ministries of the Ecumenical Patriarchate, ministries that offer medical assistance and all kinds of support to those in need. We reach across the ocean and embrace brothers and sisters that we may never meet in this life, but with whom we shall surely be acquainted in the kingdom of heaven. On this Sunday, when our Philoptochos leads the way through their awesome generosity, I ask you, and I ask each and every one of you to show your honor of our Father in Christ and the Mother of Orthodox faith. I thank you for the love you have for our Ecumenical Patriarch Bartholomew and express the deep gratitude of our Mother Church for your stewardship in support of these vital ministries. With paternal love in our Lord Jesus Christ, Elpidophoros, Archbishop of America.
So we do have a second tray. The basket, as you, after receiving the antidote, will go, you may consider to be generous in this collection that sustains the ministers of Ecumenical Patriarchate. We had the blessing to go to the hospital they have in Constantinople, and also is a home for the aged there, that those who are unable to have a home of their own, they are finding that shelter that the Ecumenical Patriarchate has and sustain some other ministries. Please be generous with your offering. They need the help. And it's good to be on a Sunday when we talk about a rich man that does not care for the very poor and deprived Lazarus who was living outside of his mansion. Let's be generous and consider to help. Just to announce that the coffee hour will not be held in the church hall, but in the Philoptogos room. We were expecting sunshine and good weather. And so please, for the coffee hour, go to the Philoptogos room. And also, we have started collecting for the Christmas card. So it's going to be a way in back in the narthex that you can show support and also send your Christmas greetings to everyone in our community. Also tomorrow, we lost Mrs. Eleanor Kapadeidis. We sent out an email yesterday, or it was yesterday, but it was 2 a.m., after 2 a.m., how we managed to do this. We have some heroes around here. Thank you, Mary. And her funeral will be tomorrow after church services. So if you are able to come, please come. Ephiloptochus also, since October the 10th, has boxes in the hall. Today it's in the foyer, just before you enter the social hall. In that area, those boxes are collecting new, slightly used coats, jackets, sweaters, gloves, mittens for the homeless. So consider next Sunday, and the following Sunday will be the last one, November the 14th, and we'll end that collection. This is it. Many of you were talking to me about the trip I had in Greece for 5 whole days. I went on Saturday, and I came back on Thursday. So it was necessary for me to go because my brother was enthroned as the abbot of the monastery of Panagia Prusotissa, and a very popular monastery in Greece. Most of our people have been there. Those who have not, please make every effort when you are in Greece to go. Not because my brother is now the abbot, and use that. When you go and visit and venerate, say greetings from Father Michael, and we are from his community, and we want to be especially treated. And he will. It was a very special occasion. This does not happen often. While he became the abbot the year before, though the bishop, the local bishop, wanted to have his enthronement now, after a year and a few months passed. So the bishop came, the bishop of Larissa was also there because my brother was serving in St. Sophia Church in Larissa, and he was ready to go to Mount Athos when the bishop of Evrytania of Karpinisi
requested the bishop in Larissa to send my brother to Panagia Prosotissa, and that's how he went and changed his plans. And also was the bishop of Etelokrania in Mesologi Kosmas, all those, this area of Agrinio, Mesologi, Naphpaktia, Evritania, they are very familiar with Panagia Prosotissa. The icon is, it came from Prusa, from Asia Minor during the iconoclastic period, and miraculously went to that particular place in those mountains, beautiful mountains, but very difficult to go. And when you visit, if you have not, then you will see what I'm describing. And when the owner of the icon learned about this and took the icon back, the icon just during the night, during his rest, went back to the place that it was before. And not only this, but also went through the top of the mountain. They call it Tipoma, where you can see the opening, and it is in the shape of the icon. And from the side of the monastery, you come down from that mountain, the Patimata, the steps of Panagia. You can see them today also. So it went there, and then the owner of the icon became the first monk, because Panagia told him, this is the place where I will be. If you want me, if you want to come and stay here, well, if not, I will not be relocated. I will stay here. It's a very beautiful monastery, and you can sense the grace of Panagia. So, in this place, my brother became the monk, and it's a lot of people were there. I didn't expect, because they're not really a city close by, or so a lot of clergy came, maybe 50 nuns from different places. My also sister, she's the abbot of the monastery of Gorgo Epikos, she also was present. It was a good reunion for our family that came from everywhere: Athens, Almiros, Platanos, Platanos, Magnesias, not Naphaktias. Though we had some people from there, even Pater Dimitri came from Evia. He and the village was in those burning areas from the summer, that we also sent some help, and Pater Dimitri had lost everything, 5 children, and I thought maybe that offering could be given to him, so I requested Father Stathios to help him. So the next day they were able to communicate, and that's how we gave to Father Dimitri and his family the collection we had during the summer for those fires in Greece. But a lot, some of my classmates and schoolmates were present. It was a very special occasion. So Saturday, when I reached there, believe me, after the trip and all those turns and difficult to go up Tin Fristo and come down with, up and down and whatever. My brain was, I was dizzy. So I reached there we had the Vespers, they had some other services, and then later on, they had a special service. They gave to him the Megalo Schema, the Great Schema. Monks from Mount Athos came. One was his godfather, Nunos, Anadokos, and the other one from the desert of Mount Athos, Kapsala and Kerasia, was reading the whole service. And it was very moving service. If you have never been in a tonsure of a monk or receiving the Great Schema, it was my first time that I was witnessing this.
And we finished about 10 p.m. I went, I was tired. 10:30, I was sleeping. I don't sleep as early. 12 midnight, I was up. I couldn't sleep. So I was reading, I was writing, I was trying to prepare myself for Sunday morning services. 5 a.m. they started, and it was difficult for me. And after the services, I went and rested myself. I slept. In the afternoon, late afternoon, they had the enthronement service and a lot of people, so I was almost ready. But I could sense that I was not, I mean, the jet lag, first time, it's the age. I tried to convince myself it's the age, but I don't go along with all this. Anyway, it was a very special service. The bishop read on Father Ionikios, and while three bishops were there, Father Ionikios was given the staff the bishops have, and Father Ionikios with a cross was blessing everyone, and the bishops were there, but because he was now in charge of the monastery. For me, it was a little difficult to see all this, but so the bishop, the local bishop who installed him, offered some words. It was moving, and all this have been on YouTube, saved, and you can go and see the whole service. Listen, if you are going to go there, to what the Bishop Georgios of Karpenisi was saying. I mean, it was beautiful. I mean, his words, it was hitting the heart. It was full of emotion, but also of instruction. And then Pater Ionikios gave his whatever homilies of what his life was and what he's expecting to see. Then after all this, that it was really emotional. In the Archondariki, so the reception area of the monastery, big room, whatever, we went there, the bishops were there, and the officials, I had no idea who the officials were. I mean, it was the Nomarchy, the mayor of Larissa came also, a lot of officials, and among them also Sophia Zacharakis. She was addressed as the minister, Ipurgos. And she's Ipurgos of Politismo, helping under the Ipurgo of Politismo. Very strong lady, and she promised me that she's gonna come and visit with us in February. She is the daughter of one of my classmates, Father Demosthenes, Father Maskinos, then Dimitri Zacharakis. He was the abbot of the monastery of Agathonos, close to Lamia. His brother, Ilia, it's Ilia's sister. His brother, Ilia, was older than Dimitri, than Padre Damaskinos. And I remember that he passed in the School of Theology, ranking first in the exams. This is something, a big deal. I mean, because you need to be very intelligent and well-read and really. So it's Ilia's daughter, Sophia Zacharakis, that it was something big for me, because I was looking to see someone, a connection, to see how can we get a outfit of the presidential guards given to us, because Andrea Choleva went and served, and we somehow need to memorialize that. And she's gonna do that, and hopefully in February when she comes, she will bring this, or somehow we will have that. But a lot of officials in that gathering, the bishops, each one of them said a few things. All the officials talked. They did not outside, but inside there. They asked if anybody else. So I spoke on behalf of our family. One thing that I mentioned
that I was impressed with Father Ioannikios. It was in 74. He became the monk in Panagia Prosotis in 75. He went in 74, and a year later he was tonsured as a monk in Panagia Prosotis. And he wrote me before he became a monk that he is planning and will become a monk, tonsured monk in Panagia Prosotis. So when he wrote me, I was in America here at Holy Cross. So I responded back and said, maybe give a little time to yourself. Finish the school. He was 17 years old, 17. He was a kid. I mean, and I thought maybe it's good, but it's not yet the time. So I said, give a little time to yourself. Finish the school. Go to the School of Theology, give it a little time, be connected with the monastery, and if you decide later on, but now maybe it's early. And he did not follow my advice. He wrote me back, and I was saying this in front of everyone, and he said, my brother, I want to offer and give to Christ my precious youth, not my old age. And I would never forget this sentence that he included in the letter. So just keep him, if possible, in your prayers. In fact, today's bulletin is dedicated to Saint Ioannikios, to his patron saint. His name is Ioannikios. Keep him in your prayers, and when you ever go to Greece, don't forget, go venerate the icon that has a lot of grace there. And you cannot miss that feeling to the point that you're gonna venerate and go out, and then you're gonna want to go back again and look and venerate again the icon. It's a very special icon. It has a grace, the grace of God there, and something very, very meaningful and powerful. Just encouraging you, if you have not been there, to please go. So that was Sunday, and then Monday, St. Luke's feast day, I was served there in the monastery, and after that with my son, Pater Eustathios, we went to our hometown Monday to see the children, the family, whatever, and Tuesday I went to Thessaloniki. And I went to Thessaloniki to see my spiritual father, to go for confession, and also to go by and see different things, to had an adhere for myself. And I saw there a few things that I'm not going to show to you everything today, but Dikiro Trikira, we are a cathedral, and I thought we need to have Dikiro Trikira here. Every time that the bishop comes, he needs to bring all everything, at least Dikiro Trikira. Maybe later on, a staff too, but for now the Dikiro Trikira. So they cost 250 some euros, which means $285 to $290. So if anybody wants to sponsor that, I will be grateful. And I have the receipts with me. And also I took a sponge. This is what we have on the altar in the admission. Our sponge that we have, it's not anymore good, worn out. So I said, we need to have one. And along with that, the red cloth that we receive Holy Communion, and this particular one is very well done, the material to be used for this purpose. And again, I do have, if anybody wants to sponsor, this is 20 euros. I don't know what this would be dollars. But this is what both these items and the other one, the Dikiro Trikira, I will have them with me next Sunday. I left without thinking about the Dikiro Trikira this morning. May God bless you. If you have any more questions, I can answer. I hope I described a little my trip. So Tuesday in Thessaloniki, I went to the monastery, I stayed over. We were up at 4 a.m.
do the services they have in the monastery, different services, and after liturgy we had a little whatever coffee, and then I went for confession, and then we went to buy different things, and Tuesday night I spent in the monastery. Wednesdays when we were leaving the monastery, and also going through the different things in Thessaloniki, Wednesday and Thursday I came back. So the first days, even last Sunday, I could sense yet that I was dizzy. Also, this cross that I wear from last Sunday, that was a gift from my brother to me. We gave to him a few things, and in the back it says Enthymio, Enthronisios, Καθηγουμένου Αρχιμανδρίτη Ιωνικίου 17 Οκτωβρίου 2022, of the date of his enthronement, October the 17th. If you're tired, blame me. If not, thank you. God bless you. Have a beautiful and enjoyable Sunday and also a week. And may the blessings of the Lord be always with all of us and our families. If for any reason the acronym comes here, it's easy to absorb. That's why I said I need that. No water, don't worry. Just to say thank you to Michael and all the family. Tom, I know you're smiling, and we had a good choir today. God bless them, everyone. And again, thank you very much.